Το ρεπό στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος δίνει την ευκαιρία στον Χόρχε Μπάριος να προετοιμάσει καλύτερα την ομάδα του εν ώψη του πρωταθλήματος μέσω των φιλικών παιχνιδιών. Οι Κιανόρευκοι σήμερα αντιμετωπίζουν την Τσαριτσάνη σε φιλική αναμέτρηση στο Πανθεσσαλικό στάδιο με δωρεάν είσοδο, ενώ την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα η Κιανόρευκη οικογένεια θα πραγματοποιήσει τον καθιερωμένο αγιασμό για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, παρουσία και της ομάδας των νέων αθλητών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κιανόλευκη ΠΑΕ βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποπληρώσει και το τελευταίο τμήμα των οφειλών προς παλαιούς ποδοσφαιριστές, με την καταβολή προς αυτούς το υπόλοιπο του ποσού από αυτό που είχε απομείνει πριν τον αγώνα με τον Πλατανιά για το θεσμό του κυπέλου. Ποιο είναι το αγαπημένο σύστημα του Χόρχε Μπάριος και προφανώς που με αυτό θα δούμε και την νίκη φέτος? Το καλύτερο σύστημα είναι να πάρουμε 3 πόντους. Το σύστημα το κάνει το ποδοσφαιριστή, εμείς κάνουμε τη δουλειά όλη τη εβδομάδα. Αυτά του λέω εγώ, θα είμαι έξω άνετος να βλέπω, γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ. Τακτική τα παιδιά, από ένα μικρό παιδί, από το άλλο σένος ή μεγάλος που είναι, ξέρει τι παίζει Νίκη Βόλο. Σε ακόμη ένα φιλικό θα αγωνιστεί η Νίκη Βόλο την ερχόμενη Κυριακή με αντίπαλο τον Power Roof στο Πανθεσσαλικό στάδιο.